Κύλησε ομαλά, αν και δεν υπήρχε αναμενόμενη κίνηση, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ένδυσης και Υπόδησης Κομωτινής, Γιώργος Κασάπης, ερωτηθής για την κίνηση στην εκπτωτική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κίνηση αυτό το διάστημα, ενώ μίλησε για το ιδανικό άνοιγμα των καταστημάτων. Οι εκπτώσεις είχαν φέτος τις δυσκολίες τους, η αλήθεια είναι. Υπήρξαν πολλές έτσι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, ήμασταν κλειστά, ξεκινήσαμε, μετά ανοίξαμε με ραντεβού, ξανά μας περιορίσαν. Εν πάση περιπτώσει, κύλησε όσο μπορούσε ομαλά αυτή η σεζόν. Σίγουρα δεν ήταν το αναμενόμενο, σίγουρα υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ο κόσμος είναι έτσι λίγο συγκρατημένος. Εμείς προσπαθούμε, και αυτό και συγχαρητήρια και σε όλους τους συναδέρφους μου, οι οποίοι προσπαθούν όσο μπορούν υγειονομικά, όσο μπορούμε να είμαστε σωστοί με τις μάσκες μας, με τα αντισηπτικά μας. Δεν μπαίνουν περισσότεροι στο ένα κατάστημα από το επιτρεπόμενο όριο, οπότε αυτό ξομαλύνει αρκετά την κατάσταση. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι όσον αφορά την πανδημία είμαστε σε μία έξαρση, είναι λογικό να είναι έτσι και ο κόσμος λίγο πιο φοβισμένος. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον ανοίγοντας και ο καιρός και επιτρέποντας, με αφορμή το Πάσχα και αργότερα με το άνοιγμα και της εστίασης, να μπορέσουμε και εμείς να ορθοποδήσουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή ποια είναι η κίνηση στην αγορά? Η κίνηση τώρα είναι υποτονική, πάντα συμβαίνει αυτό ούτως άλλως. Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας μεταβατικός, τελειώνει στην ουσία ο χειμώνας, ξεκινάει η άνοιξη. Τώρα έτσι ετοιμαζόμαστε όλα τα καταστήματα, ειδικά της ένδυσης υπόδησης για το Πάσχα, και περιμένουμε έτσι, και όπως και ο καιρός άρχισε να βελτιώνεται, περιμένουμε για το Πάσχα να έχουμε μια κινητικότητα. Ποιο θα ήταν το ιδανικό άνοιγμα για τους επαγγελματίες? Το ιδανικό άνοιγμα θα ήταν να ξαναγυρίσουμε όπως ήμασταν πριν από όλη αυτή την περιπέτεια. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν συμβαίνει και νομίζω δεν θα συμβεί και εύκολα και άμεσα. Δυστυχώς θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πανδημία μαζί και θα μάθουμε να χειριζόμαστε κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι τα κάναμε στο παρελθόν. Θα ήταν ιδανικό, όπως είπα, να μπορούμε, αν μη τι άλλο, να έχουμε περισσότερους επισκέπτες στο κατάστημά μας. Θα ήταν ιδανικό να μπορεί ο κόσμος πιο ελεύθερα να βγαίνει έξω. Αλλά και αυτά που έχουμε λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί υπάρχουν και χειρότερα.